Για την ΟΗΕΛΕ. Καλό μεσημέρι και από εμάς. Η είδηση είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς οδηγεί στα δικαστήρια την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος. Είναι η πρώτη φορά που πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα πρώην πρωθυπουργός ασκεί τέτοιου είδους διώξεις. Νωρίτερα ακούσαμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Κουρουτό, ότι έχουν συρθεί στα δικαστήρια από εργοδότες έως τώρα, αλλά όχι από πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Εδώ μας κατέθεσαν στους δημοσιογράφους αρκετά έγγραφα. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στην εκπομπή, Κώστα. Είναι τα έγγραφα που αποδεικνύουν πως κάθε άλλο παρά ανεπαρκή ήταν κυρία Μπουλούτα, η οποία δεν είναι πλέον στη ζωή, για να δει ότι εν μέρη έχει δικαιωθεί. Μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τους δικαστικούς αγώνες. Το δικαστήριο είναι την Πέμπτη, κύριε Κουρουτέ. Θέλετε να μας να πείτε κι εσείς τα τρία στοιχεία που φέρετε σήμερα στην επιφάνεια, ξεκινώντας από την αγωγή που ασκήθηκε σε εσάς, αλλά όχι μόνο σε εσάς. Να διευκρινίσω κάτι. 14 Σεπτεμβρίου, με τον νομικό μας σύμβουλο, τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Θοδωρή Μαντά, ασκήσαμε δίωξη κατά του κυρίου Σαμαρά. Ο πρόσωπο της ΟΗΕΛΕ για συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν το δώσαμε στη δημοσιότητα. Δυόμισι μήνες αργότερα, ο κύριος Σαμαράς, εμείς κάναμε την αγωγή στο πολυμελές πρωτοδικείο, προσέφυγε στο μονομελές πρωτοδικείο εναντίον. Εδώ έχουμε το δεύτερο σοβαρό περιστατικό. Εναντίον του προσώπου μου, αλλά ταυτόχρονα και εναντίον ολόκληρης της Ομοσπονδίας. Επισημαίνουμε λοιπόν ότι δύο μήνες αργότερα έκανε την προσφυγή. Και υπάρχει, αναφέρομαι σε αυτούς που γνωρίζουν πώς λειτουργεί το δικαστικό κύκλωμα, λέω κύκλωμα εντός εισαγωγικών, πώς μέσα σε 1,5 μήνα ορίστηκε δικάσιμος στο μονομελές πρωτοδικείο περιουσιακών διαφορών, εκεί μας πήγε ο κύριος Σαμαράς, και μάλιστα με αριθμό πινακίου 1. Είναι περίεργο. Ελπίζω να μην συμβαίνει. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Μέσα και σε 1,5 μήνα, ενώ η δική μου η αγωγή κατά του Σαμαρά ακόμα εκκρεμεί. Και μάλιστα το περιστατικό απευθύνεται σε ένα δικαστήριο περιουσιακών διαφορών, είναι και αυτό περίεργο. Όμως ας μείνουμε στο περιστατικό και πάμε στην ουσία. Στην ουσία στρέφεται εναντίον των συνδικαλιστικών ελευθεριών, στρέφεται εναντίον της δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας μας, στρέφεται και προσπαθεί ουσιαστικά να κλείσει, να φημώσει τα στόματα των ανθρώπων που αμφισβήτησαν τους ισχυρούς, αμφισβήτησαν αυτούς που με την αλαζονία προσπάθησαν να αλώσουν το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Και αυτό ήταν το κολέγιο, ο αδερφός του Πρωθυπουργού και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ναι, πάρα πολύ. Μια ερώτηση ο κύριος Σαρβάνης μετά. Ναι. Όχι, να διευκρινίσω να κάτι. Να πάει στη διευκρινίση πρώτα. Ναι. Δεν θα το πετύχουν αυτό, γιατί με τα στοιχεία που δώσαμε στη δημοσιότητα σήμερα εμείς, αποδεικνύεται περίτρανα ότι το δίκιο ήταν με την αποβιώσα τη συνάδελφο, την κυρία Μπουλούτα, με την κοπέλα που μετά από 21 χρόνια υπηρεσίας κυνηγήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο εργαζόμενο, αλλά σήκωσε το ανάστημά της απέναντι στους ισχυρούς που περιέγραψα προηγουμένως. Να θυμίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν. Εδώ ότι... τώρα, Φωτεινή, ναι, για να θυμίσουμε, θα παίξουμε αυτό το πολύ μικρό βιντεάκι. Ακούμε την ερώτηση τη. Θα παίξουμε αυτό το πολύ μικρό βιντεάκι για να θυμίσουμε στους τηλεθεατές την υπόθεση και αμέσως μετά πάλι ερχόμαστε σε εσένα και στον κύριο Κουρουτό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΗΕΛΕ. Να θυμηθούμε, εσύ το έχεις κάνει, τι ακριβώς περιέχει αυτή η ιστορία. Δείτε. Πολύ ωραία. Τον Ιούνιο του 2012, η καθηγήτρια του Κολεγίου Αθηνών, Φόφη Μπουλούτα, αναγκάστηκε να μονογράψει την κόλλα του γιού του Αντώνη Σαμαρά, γιατί τον έπιασε να αντιγράφει σε διαγώνισμα. Το περασμένο καλοκαίρι, μετά από ένα προκλητικό άρθρο εναντίον της θανούσας πλέον καθηγήτριας από τον πρώην συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, κύριο Μουρούτη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, Μιχάλης Κουρουτός, ζήτησε να ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια και να μην προσβάλλεται άλλο η μνήμη της. Η ανακοίνηση του θέματος το περασμένο καλοκαίρι από τον Γιώργο Μουρούτη, που προκάλεσε την αντίδραση της ΟΗΛΕ, είχε μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα να εισπράξουν τόσο ο πρόεδρος της ΟΗΛΕ όσο και ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης εξώδικα από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε έρευνα για την απόλυση της καθηγήτριας, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν χθες. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η απόλυση της καθηγήτριας ήταν παράνομη και ως εκ τούτου το Υπουργείο προβαίνει σε ανάκλησή της. Μπορεί να είναι αργά για την καθηγήτρια που δεν είναι πια στη ζωή, ωστόσο η απόφαση αυτή είναι μια δικαίωση για τον κλάδο αλλά και την οικογένειά της. Φωτεινή, συνεχίζουμε. Θυμήσαμε την ιστορία, τη δραματική ιστορία.
Σήμερα λοιπόν, όπως ακούσατε νωρίτερα, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος, ανακοινώθηκε η βόμβα ότι ο κύριος Σαμαράς πάει στα δικαστήρια τόσο τα μέλη της Ομοσπονδίας, του Δουσού της Ομοσπονδίας, όσο και τον κύριο Βαξεβάνη, κύριε Κουρουτέ. Και τον κύριο Βαξεβάνη και δημοσιογράφους. Σας έχει κάνει αγωγή, τι ζητάει ο κύριος Σαμαράς? Χρήματα. Χρήματα ζητάει από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει και την ποινική διάσταση του θέματος η σκοπευτική αυτή δυσφήμιση. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν μπόρεσε να γίνει κατανοητό η συνέντευξη τύπου. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα, το ότι χτυπάει για πρώτη φορά πολιτικός ολόκληρη την Ομοσπονδία, όχι το πρόσωπό μου, που μπορούσα να έχω μια αντιδικία σε προσωπικό επίπεδο για σκοπευτική δυσφήμιση, αλλά ολόκληρο το θεσμό της Ομοσπονδίας. Καλεί όλες τις παρατάξεις και όλα τα μέλη να συρθούν στο δικαστήριο όλα τα μέλη. Δεύτερον, αποδείξαμε περίτρανα ότι αυτό που επικαλείται μετά από 5 χρόνια ο κύριος Σαμαράς και το κολέγιο περί ανεπάρκειας εκπαιδευτικού, γι' αυτό απολύθηκε, καταρρίφθηκε με τα έγγραφα τα οποία καταθέσαμε. Να πούμε δύο λόγια για αυτά τα έγγραφα, Κώστα. Κύριε Κουρουτέ, εδώ έχετε καταθέσει εκθέσεις από τους ελέγχους που είχαν γίνει, εξωθεσμικοί έλεγχοι στο κολέγιο, όπου φαίνεται πολύ καθαρά πως κανένας δεν είχε αξιολογήσει αρνητικά την κυρία Βουλή. Καταθέσαμε του ιδίου του γυμνασιάρχη το έγγραφο που μιλάει για μια εκπαιδευτικό επαρκέστατη και μάλιστα με εκπαιδευτικό που έχει προσφέρει πολυεπίπεδη προσφορά στο σχολείο. Δεύτερον, τη σχολικού συμβούλου που λέει ότι ποτέ δεν απασχόλησε όσες φορές και πήγε στο κολέγιο, ούτε οι γονείς τον ενόχλησαν, ούτε η διοίκηση για την ανεπάρκεια της συναδέλφου. Την κρίνει ως επαρκέστατη η σχολική σύμβουλος, η αρμόδια για να αξιολογήσει την εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, φυσικώς. Τρίτον, καταθέσαμε το πιο σημαντικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, όπου αναφέρει ρητά ότι η εκπαιδευτικός αυτή έχει πολλά προσόντα, μεγάλη προϋπηρεσία και είναι αξιόλογος εκπαιδευτικός. Θέλω λίγο να δώσω το λόγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, Κώστα και αγαπητοί φίλοι που μας παρακολουθείτε, ότι σε αυτήν την προσπάθεια είναι ενωμένες όλες οι παρατάξεις. Έχουμε εκ μέρους των παρεμβάσεων τον κύριο Διαβολάκη εδώ. Για εσάς τι σημαίνει αυτή η δίωξη? Για μας αυτή η δίωξη είναι δίωξη πολιτική. Είναι δίωξη που θέτει θέμα δημοκρατίας και θέμα συνδικαλιστικών ελευθεριών. Εάν μια συνδικαλιστική οργάνωση που καθήκον της είναι να υπερασπίζει τους εργαζόμενους που ανήκουν σε αυτή, σύρεται στα δικαστήρια και μάλιστα από ένα πολιτικό πρόσωπο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Όλο το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να υπερασπιστεί τη δυνατότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να υπερασπίζονται τους εργαζόμενους. Έχουμε στο παρελθόν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου εργοδότες ή ενώσεις εργοδοτών σύρουν στα δικαστήρια συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων με διάφορες προφάσεις. Ας πούμε, αν απολυθεί κάποιος εργαζόμενος ή αν ένας εργαζόμενος δεν του καταβάλλονται τα δεδουλευμένα και το σωματείο του το καταγγείλει, είχαμε περιπτώσεις όπου οι εργοδότες έσυραν το σωματείο στα δικαστήρια. Τώρα το κάνει ένα πολιτικό πρόσωπο. Και πρώην Πρωθυπουργός. Πιστεύουμε ότι ο ίδιος λόγος που οδήγησε στην απόλυση της Φόφης Μπουλούτα είναι και ο λόγος που οδηγεί τον κύριο Σαμαρά να υποβάλει μήνυση ενάντια στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Είναι η αλαζονία της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα και των πολιτικών εκπροσώπων της, που πιστεύουν ότι ο λαός και η χώρα είναι τσιφλίκι τους. Ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να αντιστέκεται. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να πούν όχι. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αντισταθούν και μπορούν να νικήσουν όταν αντιστέκονται ενωμένοι. Αυτό το μήνυμα. Και πας και συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Απλώς θέλω να πω, η αγωγή είναι του κύριου Σαμαρά? Αγωγή και μήνυση. Η μήνυση. Είναι αγωγή. Ναι, αγωγή. Αγωγή και μήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Για συκοφαντική δυσφήμιση. Αγωγή. Αγωγή. Είναι αγωγή. Ναι. Τι αφισβητεί ο κύριος Σαμαράς? Ο Αρβανίτης ρωτάει αν είναι αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Τι αφισβητεί ακριβώς? Κοιτάξτε, η αγωγή του κυρίου Σαμαρά είναι για σκοφαντική δυσφήμιση. Όμως, αναρωτιέται κανείς τη σκοφαντική δυσφήμιση, πιθανόν να το έκανα εγώ. Πιθανόν. Εγώ λέω ότι αντιθέτως αυτό σκοφάντησε το πρόσωπό μου για την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία γιατί το σκοφάντησε? Όλα τα μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Άρα, αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος προηγουμένως είναι μια πραγματικότητα. Είναι δίωξη συνδικαλιστική, πολιτική, είναι καταπάτηση συνδικαλιστικών ελευθεριών. Μην κρυβόμαστε. Παραμονές τώρα πολιτικών εξελίξεων περνάει και ένα μήνυμα. Ότι εμείς θέλουμε το συνδικάτο να λειτουργεί κάτω από την πότα των ισχυρών. Αυτό πέρασε το μήνυμα. Και θέλω να επισημάνω κάτι. Έχει φτιάξει ένα τρίγωνο ο κύριος Σαμαράς. Το τρίγωνο ΣΥΡΙΖΑ, ΟΗΕΛΕ, Βαξεβάνης.
Εγώ δήλωσα τον Βαξεβάνη, δεν τον ξέρω. Άρα δεν συνεργάστηκα με τον κύριο Βαξεβάνη, που μπορούσα να είχα συνεργαστεί δηλαδή για την αναπαραγωγή του κειμένου, των κειμένων το καλοκαίρι. Αντιθέτως, ο κ. Βαξεβάνη το παρουσίασε πολλές ημέρες και ώρες αργότερα από τα άλλα ΜΜΕ. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε το κομματικά τον κύριο το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχουμε επαφές. Και το γνωρίζει όλη η κοινωνία αυτό. Άρα φτιάχνει ένα περιτύλιγμα έτσι ώστε να πει ότι τον διώκει η κυβέρνηση, η ομοσπονδία μας, αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Ένα πολιτικό πρόσωπο που οδήγησε την Ελλάδα μέσα από τα μνημόνια εδώ που την οδήγησε, που έχει τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες, να έρθει σήμερα και να ζητάει χρήματα, ποινική δίωξη όλων των μελών μιας ομοσπονδίας και γενικότερα όποιος τον ενόχλησε, σήκωσε τον άσθημά του απέναντι σε αυτό. Πόσα χρήματα ζητάει ο κ. Σαμαράς. Διότι δεν είναι ο κ. Σαμαράς, είναι και ο τρόπος. Πόσα χρήματα ζητάει ο κ. Σαμαράς. 100.000 από το κάθε μέλος είναι. Κοιτάξτε να σας πω, είναι να γελάει κανείς. Η ενέργεια μετράει. Και εγώ περιέγραψα την ενέργεια πώς πήρε δικάσιμο μέσα σε 1,5 μήνα, αριθμό πινακίου 1 και γιατί πήγε στο δικαστήριο, όπως αναφέρει ο ίδιος, διαδικασία περιουσιακών διαφορών. Ενώ η αγωγή δική μου που του έχω κάνει εγώ πάει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση. Συκοφαντική δυσφήμιση δική μου και στη μνήμη της κυρίας Μπουλούτα. Πρέπει να επισημάνω ότι η αδερφή της κυρίας Μπουλούτα είναι μαζί μας. Σε λίγο θα συνεδριάσει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, διότι προς τιμή το κύριος Γαβρόγλου έκλεινε άκυρη την απόφαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο καταδίκαζε τη συνάδελφο. Θα ξαναμπεί το θέμα στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Θα προσκομιστούν όλα τα στοιχεία περί ανεπάρκειας, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς. Ας έρθουν να μας αποδείξουν με ένα έγγραφο την ανεπάρκεια της συναδέλφου. Ουσιαστικά ήταν μια δίωξη πολιτική, συνδικαλιστική, εξόντως ενός συναδέλφου που σήκωσε το ανάστημά του σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που καθαιρώνταν το μνημόνιο στην Ελλάδα το 2012. Και γι' αυτό είναι ο λόγος τον οποίο σήμερα μας πολεμάει. Δεν έκανε η Μπουλούτα, κατά τη γνώμη μου, Πρόεδρε, όλη αυτή η διαδικασία, επειδή έπιασε τον Πιτσιρικά να αντιγράφει. Δεν έκανε σύνδεση πολιτική, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι. Φωτεινή. Δεν έκανε σύνδεση. Όχι. Δεν... αυτό λέει ο κύριος Κουρουτός, ότι ήταν το καθήκον της. Και αυτό επαναλάμβαναν όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ότι ήταν μια ευσυνείδητη καθηγήτρια, η οποία έκανε απλά το καθήκον της. Mm. Και αυτό πλήρωσε, όπως χαρακτηριστικά επαναλαμβάνω, να δώσω λίγο το λόγο στον εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ από το ΔΟΣΟΥ. Να τελειώσουμε και να πω πριν του δώσω το λόγο Κώστα ότι ένα από τα στοιχεία που έρχονται στο φως εδώ είναι ότι γνώριζε το κολέγιο τα προβλήματα υγείας που είχε η κυρία Μπουλούτα και αυτό είναι αρκετά δυσάρεστο γεγονός. Mm. Εσείς νωρίτερα μιλήσατε, είπατε μάλλον στα χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν αυτό που συνέβη με την κυρία Μπουλτά. Είναι ο κανόνας δηλαδή. Θέλετε να πείτε ότι τέτοια περιστατικά υπάρχουν, συμβαίνουν στην ιδιωτική εκπαίδευση και θα ήθελα να μας πείτε αν θεωρείτε ότι αυτό το γεγονός το τραγικό μπορεί να σταθεί αφορμή να καταγγέλουν πιο συχνά τέτοιες περιπτώσεις οι συναδέλφοι σας. Πολύ σωστά το είπατε. Οι μαζικές απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικά σχολεία, οι λεγόμενες ανετιώδεις απολύσεις, ήταν κανόνας και είναι κανόνας, και θα εξηγήσω τι εννοώ όταν αναφέρομαι και στο παρόν, στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 2010 μέχρι 2016, ο κανόνας ήταν ότι δεκάδες, κάθε χρόνο, εκατοντάδες συνολικά συνάδελφοι απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία ενώ είχαν σύμβαση αορίστου χρόνου. Δυστυχώς και με την παρούσα κυβέρνηση οι απολύσεις συνεχίζονται. Απλώς δεν είναι απολύσεις συναδέλφων που είναι σε αοριστία, όπως λέμε, αλλά είναι συνάδελφοι των οποίων η διετής σύμβαση καταγγέλλεται κάθε 31 Αυγούστου. Με άλλα λόγια, αυτό που το οποίο λέμε εμείς είναι ότι το όλο ζήτημα δεν πρέπει να αναχθεί σε μια προσωπική αντιπαράθεση. Το στόχος δεν είναι όποιο Σαμαράς ή το όποιο κολέγιο. Το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο. Είναι το κατά πόσο θέλουμε να έχουμε μία εκπαίδευση η οποία θα υπηρετεί τα συμφέροντα των παιδιών αυτού του λαού και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει για τους εργαζόμενους ένα περιβάλλον που θα τους επιτρέπει να ασκούν το λειτουργήμά τους απρόσκοπτα. Μία τέτοια εκπαίδευση για μας ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Έχουν καλέσει όλα τα μέλη της, επειδή τελειώνει ο χρόνος, να πούμε ότι έχουν καλέσει όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας, τους συναδέλφους τους, τις οργανώσεις να είναι στο δικαστήριο την Πέμπτη. Θέλω να επισημάνω στον κύριο Αρβανίδη και σε όσους μας ακούν. Η κατηγορία του κύριου Σαμαρά είναι ότι διασύραμε το παιδί, το γιο του. Ψευδέστερον αυτού άλλο δεν υπάρχει. Στο δικαστήριο ζητήσαμε εγώ
και η Φόφη Μπουλούτα και η νομικό σύμβουλο να γίνει και κλεισμένο το θυρών, έτσι ώστε να μην δοθεί καμία δημοσιότητα. Όμως οι συνήγοροι του κ. Σαμαρά Αλέξανδρου και του κολεγίου αρνήθηκαν αυτή τη διαδικασία. Το ότι διέρευσε στο ΑΜΜΕ η ιστορία τη αντιγραφή του Ματού και τη εκδικητική απόλυτη τη κ. Μπουλούτα είναι δική του και μόνο ενέργεια. Εμείς προφυλάξαμε ένα περιστατικό που γίνεται στα σχολεία, οι αντιγραφές συνεργασία. Ένα σύνθετο φαινόμενο. Το αντιμετωπίζουμε συνήθως με παιδαγωγικούς τρόπους. Η συνάδελφος, όταν δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει έτσι, το κρατό το σημείωσε, βλέποντας απέναντι ένα μαθητή και όχι το γιο του πρωθυπουργού προφανώς. Και υπέστη αυτή την τιμωρία. Ο διασυρμός έγινε από τους ίδιους και για λόγους σκοπιμότητας. Εμείς, και τα είναι γραμμένο στα πρακτικά του δικαστηρίου, αρνηθήκαμε, ζητήσαμε να γίνει διακλεισμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάποια άλλη ερώτηση, Κώστα? Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, το δώσαμε όλο το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.